Καλησπέρα 14 Μαΐου 2020 το βραδινό μας vlog το οποίο είναι επίσης θεωρητικό θυμάστε προ λίγων ημερών πριν τρεις μέρες νομίζω ήταν δυο ή τρεις μέρες είχα αναρτήσει στην κοινότητα ένα άρθρο μια δημοσίευση του συνάδελφου του Χάρη του Βασιλιάδη ο οποίος είναι κλινικός ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής εργαζόταν για χρόνια στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γαλλία και τον τελευταίο χρόνο είναι πίσω στην Κύπρο και χαιρόμαστε πολύ να είναι ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους μιλάμε την ίδια γλώσσα και μοιραζόμαστε αρχές και αξίες. Δημοσίευσε λοιπόν ο Χάρης το εξή. Μπορείς να κερδίσεις μια διαφωνία με κάποιον με ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας? Αχ, αρε χάρη, το γράφεις όπως το γράφω και εγώ με πολλά χι, 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 αχ. Πόσοι άνθρωποι που βλέπω στο γραφείο μου βασανίζονται καθημερινά από νάρκει στου συντρόφου, άνδρε και γυναίκε. Πριν απαντήσω, είναι σημαντικό να καταλάβει ποιε είναι οι στρατηγικέ που χρησιμοποιούν νάρκιση. Παραθέτω κάποιε πιο κάτω. Είναι πολλέ. Δεν υπάρχει ένα είδο νάρκη σου. Το κοινό του είναι Εγώ κερδίζω, εσύ χάνει. Και εγώ είμαι πάντα σωστό, ενώ εσύ είσαι πάντα λάθο. Και καταγράφει ο Χάρη 8 τακτικές, στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι ναρκισιστές όπως τους λέω, εγώ θα τους, τους, λέω αδιάγνωστους, γιατί δεν είμαστε και σίγουροι για τον σύντροφό μας, αν δεν είμαστε ψυχολόγοι και αν δεν είμαστε εκπαιδευμένοι στα τέσσερα προσωπικότητας ότι είναι όντω ναρκισσός, αλλά θα τους λέμε αδιάγνωστους. Χάρη μου, εσύ που είσαι ψυχολόγο κλινικό, μπορεί να του λε δάρκη σου. Έτσι, λέμε Πρώτη τεχνική. Gaslighting. Εγώ δεν το έκανα αυτό. Είσαι τρελό. Το φαντάζεσαι. Και εσύ αναρωτιέσαι, το έκανα ή όχι. Για τον gas υπάρχει ε, σχετικό κεφάλαιο στο βιβλίο μου ψυχολογικό πόλεμος». Αυτό το βιβλίο που βλέπετε εδώ πίσω, που έχει κυκλοφορήσει 24 Οκτωβρίου του 2019 της εκδοσής Δεύτερη τεχνική, η στρατηγική αυτών των ανθρώπων. Καθρέφτης. Είσαι άπιστος. Προβάλλουν ή καθρεφτίζουν τη δική τους συμπεριφορά σε σένα. Τα δικά μα του γειτόνου μα, που λέμε στην Κύπρο. Δηλαδή, ό,τι κάνουν αυτοί, σε κατηγορούν πω το κάνει εσύ. Τρίτη τεχνική. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή. Σβούρα. Οι συζητήσει μαζί του είναι τρελέ. Στριφογυρίζουν από το ένα θέμα στο άλλο με σκοπό να συζυγχύσουν. Σα έχετε γι' αυτό. Να μιλάτε με έναν άνθρωπο και να μην βγάζετε άκρη, να μην έχει συνοχή ο λόγο του. Να πηγαίνει από το ένα στο άλλο θέμα και να χάνεις τον ήρμό. Μα αν είσαι ένας λογικός άνθρωπος και μιλάς με έναν άνθρωπο που λειτουργεί σαν σβούρα, όπως σε λέει πολύ εύστοχο χάρη εδώ, οι συζητήσει μαζί του είναι τρελέ. Είναι τρελέ οι συζητήσει μαζί του. Δεν βγάζουν, μαζί τους. Δεν βγάζουν νόημα. Στριφογυρίζουν από το ένα θέμα στο άλλο με σκοπό να συγχύσουν. Τέταρτη στρατηγική. Υποτίμηση. Υποτιμούν τα συναισθήματα σου. Είσαι υπερβολικό. Είσαι υπερευαίσθητο. Δεν πονά τώρα που μου λε ότι πονά. Κάνει επίκληση στο συνέστημα. Μαθαίνουν κιόλα αυτοί οι τύποι και κάποιε ορολογίε που χρησιμοποιούμε στην ψυχοεκπαίδευση και λένε: Α, τώρα που μου λες ότι δεν νιώθει καλά με τη συμπεριφορά μου, κάνει επίκληση στο συνέστημα. Ε, με κακοποιεί ψυχικά. Και όσον αφορά τον καθρέφτη. Ενώ είναι αυτοί που κάνουν το ψυχολογικό πόλεμο, σε κατηγορούν ότι του κάνει ψυχολογικό πόλεμο. Ενώ αυτοί κάνουν τον bullying, σε κατηγορούν ότι κάνει bullying. Ενώ αυτοί κάνουν τον gaslighting, σε κατηγορούν ότι κάνει lighting. Ενώ αυτοί χρειάζονται διάγνωση, σου λένε ότι να πα εσύ να διαγνωστεί. Απειλέ. Η πέμπτη στρατηγική αυτών των τύπων. Απειλούν ότι θα χτυπήσουν, δεν θα σου δώσουν λεφτά, θα σε αφήσουν, απειλούν ακόμη να κάνουν κακό στον εαυτό τους. Έχτη στρατηγική. Τρυφερότητα εντό το βάζει ο Χάρη. Είναι τρυφερή μαζί σου, ανοίγεσαι, μοιράζεσαι και σε διαφωνίε χρησιμοποιούν αυτά που μοιράστηκε. Ξέρουν πολύ καλά τα κουμπιά σου. Εγώ θα συμπληρώσω εδώ πέρα ότι αν έχουν καταλάβει ότι εσύ είσαι ένας άνθρωπος με πολύ ψηλή ενσυναίσθηση, όταν α, θέλουν να σε πάρουν με το μέρος τους, θα θα κάνουν επίκληση, όντω αυτοί, αυτοί θα κάνουν όντω επίκληση, δεν θα το παραδεχθούν, θα κάνουν επίκληση στην ενσυναίσθησή σου και θα σου πούν κουβέντε του τύπου: Έχω καταλάβει τα λάθη μου, Έχω καταλάβει τα προβλήματά μου, σε ευχαριστώ πολύ που με στηρίζεις, σε ευχαριστώ πολύ που στέκεσαι βράχος δίπλα μου, ενώ εγώ για παράδειγμα περνάω μια φάση που δεν είμαι καλά συναισθηματικά, δεν είμαι καλά, καλά ψυχολογικά, σε ευχαριστώ που, που με ανέχεσαι και που με αντέχεις να κάνω παθητική επιθετικότητα, δηλαδή, θα χρησιμοποιήσω θα μια γλώσσα που σε σένα που είσαι ψυχοεκπαιδευμένο, θα ακουστεί πω, 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 προσπαθεί ο άνθρωπο, προσπαθεί η κοπέλα, προσπαθεί το κοπέλι. Α του δώσω δεύτερη ευκαιρία, α του δώσω τρίτη ευκαιρία, α του δώσω πέμπτη, δέκατη, εικοστή. Έβδομο, έβδομη στρατηγική που αναφέρει ο Χάρη, σε κάνουν να Φλερτάρουν μπροστά σου άλλου, έχουν στόχο να σε κάνουν αισθανθεί ανασφάλεια. Όγδοη στρατηγική, Διάβολος και άγγελος, έτσι το ονομάζει, όταν νιώσουν ότι χάνουν το παιχνίδι, γίνονται ξαφνικά άγγελοι. Σου λένε ότι σε αγαπούν, σε παρακαλούν να μην τους εγκαταλείψεις, σου φαίνουν λουλούδια, απολογούνται εντός αγωγικών, γιατί η απολογία ενός αδιάγνωστου δεν είναι ποτέ ηλικρινής απολογία. Θα σου πει, όπω είπα και προηγουμένως, πιθανόν τα λόγια που θέλεις να ακούσεις, θα φαίνονται σαν πραγματική απολογία, αλλά στην ουσία μιμούνται το συνέστημα ενό ανθρώπου που πραγματικά έχει μετανιώσει για τα λάθη του, με σκοπό το συμφέρον να κερδίσουν πίσω, να τραβήξουν πίσω, να κάνουν hovering και να φέρουν πίσω το θύμα του. Είναι η τεχνική του για να επιστρέψει. Λοιπόν, ρωτάει ο Χάρη ο Βασιλιάδη, ο κλινικό ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτή, μπορεί να κερδίσει μια διαφωνία με έναν άρκισο? Θα σε απογοητεύσω. Η απάντηση είναι όχι, με κεφαλαία. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους άλλους, εκτός αν το θέλουν ήδη. Οι διαφωνίες μαζί τους δεν θα τους αλλάξουν. Δεν πάνε να είστε εσεί οι ίδιοι ψυχοθεραπευτέ, ψυχίατροι, ψυχολόγοι, φιλόσοφοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, άνθρωποι που ασχολείστε με τη λογική, με την επιχειρηματολογία, να είστε debaters, να είστε ξέρω εγώ άνθρωποι που διαπραγματευτέ, διαμεσολαβητέ, άνθρωποι που έχετε σπουδάσει την τέχνη της διαμεσολάβησης. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξετε αυτού του ανθρώπου οι οποίοι μπαίνουν σε μια συζήτηση μόνο για να κάνουν gaslighting, μόνο για να προκαλέσουν ενοχές και μόνο για να πετύχουν τα συμφέροντα τους. Μην παίξει το παιχνίδι τους, λέω χάρη. Μην τους δώσεις την ενέργειά σου. Μην χάσεις το χρόνο σου. Αυτό α, το ανάρτησα στην καρτέλα κοινότητα στο YouTube, στο κανάλι μας και σχολίασε μια φίλη από κάτω πώς μπορείς να τους καταλάβεις εγκαίρως πριν συνδεθεί μαζί του συναισθηματικά, το έκανα screenshot, το φύλαξα στο κινητό μου και λέω: Είναι ωραίο θέμα για θεωρητικό αυτό. Καταρχά, να ευχαριστήσω τον Χάρη του Βασιλιάδη που μα έχει βοηθήσει με αυτά που γράφει. Μπορείτε να βρείτε τη σελίδα του στο Facebook, είναι Χάρη Βασιλιάδη Κλινικό Ψυχολόγο. Θα δω ακριβώ πώ λέγεται η σελίδα του, για να μην σα στείλω κάπου αλλού. Χάρη, Χάρη Βασιλιάδη, Clinical Psychology Dash Psychotherapy. Αυτή είναι η σελίδα του Χάρη. Χάρη, Χάρη, ΆΙΣ, Βασιλιάδες με δύο C, Clinical Psychology, Κάθετος, Σεκοθέραπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χάρη, ο οποίος μας έχει δώσει τροφή για σκέψη. Δεν το, δεν το έδειξα στο Χάρη ότι έχω μοιραστεί στο κανάλι ε, το βίντεο. Όταν θα ανεβεί το βίντεο στο YouTube και θα το, θα το αναρτήσω στο Facebook, θα τον κάνω τάκτο Χάρη. Σε ευχαριστούμε Χάρη μου που μας έχει δώσει τροφή για σκέψη. Σε ευχαριστούμε που μας έχει δώσει insight, που μας έχεις βοηθήσει να δούμε πώ εσύ ω κλινικό ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτή βλέπει αυτό το θέμα. Και τώρα εγώ θα πάρω τη σκητάλη από αυτό που είπε εσύ, επειδή τι έχουμε εδώ δηλαδή. Και μια καλή σκέψη θα ήταν να βγάζαμε τον, τον Χάρη και σε Skype. Κάτσε να το ρωτήσω. Αυτά, φοράω αυτά τα ντρούν ντρούν ντρούμε. Λοιπόν, ε, πώ του καταλαβαίνουμε εγκαίρω ώστε προτού συνδεθούμε μαζί του συναισθηματικά. Αχ, δεν είναι εύκολο δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο. Είναι πολύ εύκολο αν είσαι ένας καλόπιστος άνθρωπος, αν είσαι ένας άνθρωπος με υψηλή ενσυναίσθηση, αν είσαι ένας άνθρωπος που βλέπεις το καλό στους ανθρώπους, είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθείς ότι ο άνθρωπος που σε προσεγγίζει με τόση καλοσύνη ή με τόση πολύ προσεγμένη συμπεριφορά ...πιθανόν να είναι ένα αδιάγνωστο, που εάν διαγνωστεί, πιθανόν να είναι αρκιστιστή ή να έχει ξέρω εγώ, αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι πολύ δύσκολο να του καταλάβουμε, υπάρχουν μερικέ συμβουλέ, τι οποίε τι λέω για να τι ακούσουμε όλοι, και εγώ να τι ακούσω, οι οποίε είναι οι εξή ακόλουθε. Ισχύει το too good to be true. Ισχύει το πολύ καλό για έναν αληθινό. Αν γνωρίζουμε ένας, έναν άνθρωπο στη ζωή μας, άντρα ή γυναίκα, μπαίνει μέσα στη ζωή μας και τα κάνει όλα τέλεια, τα κάνει όλα όπως θα ήταν γραμμένα σε ένα μυθιστόρημα, λέει πάντοτε τα κατάλληλα λόγια, ε, μας κολακεύει συνεχώς, μα ανυψώνει, μην, να μην πέφτουμε με τα μούτρα. Να βάλουμε ένα ερωτηματικό και να παρατηρήσουμε τη συμπεριφορά του ανθρώπου μέσα στον χρόνο αυτού του ανθρώπου. Θα μου πείτε, μα αν με φλερτάρει και εγώ δεν ανταποκριθώ άμεσα, μπορεί να χάσω αυτό το κελεπούρι. Αν σε φλερτάρει και θέλει σοβαρά να δημιουργήσει κάτι μαζί σου και είναι όντω κελεπούρι και όχι κοροδευτικά, δεν θα φύγει. Θα καθίσει εκεί γιατί οι σωστέ σχέσει χτίζονται σιγά σιγά σε βάθος χρόνου. Όσοι από εμά έχουμε βιαστεί να συνδέσουμε τη ζωή μας με ανθρώπους που φαίνονταν πολύ καλοί για να είναι καταλαβαίνουμε αυτό που λέω, ε ότι αν πέσεις με τα μούτρα και αν υποθέσεις αυτόματα ότι με την καλοπιστία που λειτουργεί εσύ, λειτουργεί και ο άλλος που είναι απέναντί σου, και αν αφήσει τον εαυτό σου να συνδεθεί συναισθηματικά πριν να σιγουρευτείς ότι πρόκειται περί αξιόπιστου ανθρώπου, άμα φτάσει και ερωτευτεί, άμα φτάσει και φλερτάρει, Πιο βαθιά, άμα φτάσει και ανταλλάξει λόγια φλερταριστικά, μηνύματα πιο ερωτικού περιεχομένου, άμα βρεθεί από κοντά και αγγίξει ο ένα το χέρι του άλλου ή έρθει ένα φιλί ή κάτι, ακόμη προχωρήσετε και παρακάτω, τότε αρχίζουν να λειτουργούν οι ορμόνε μα, αρχίζει να λειτουργεί η οξυτοκίνη, η οποία είναι μια ορμόνη, είναι ένα νευροδιαβεβαστή, ο οποίο εκρίνεται ε, όταν οι άνθρωποι οποια ειναι μια ορμονη ειναι ενα ο κοντά και ο οποίο μα θολώνει και μας κάνει να νιώθουμε αγάπη και να νιώθουμε στοργή και να νιώθουμε τρυφερότητα και επιπλέον τη ερωτική έλξη για έναν άνθρωπο με τον οποίο μόλις τώρα έχουμε συνδεθεί. Α, το σώμα μας, ο εγκέφαλός μας είναι πανάρχαια. Είναι φτιαγμένα όπως αυτά των πρωτόγονων ανθρώπων. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι επειδή δεν είχαν το ρομαντικό έρωτα μέσα στην κουλτούρα τους, είχαν μόνο τη σεξουαλική συνέβρεση η οποία οδηγούσε στην απόκτηση τέκνου, είναι έτσι φτιαγμένο το σώμα του πρωτόγωνου ανθρώπου το οποίο έχουμε κληρονομήσει κι εμείς, ούτω ώστε όταν έρθεις κοντά με κάποιον και έχει ερωτική επαφή, για τους επόμενους εννιά μήνες να έχεις ερωτικά συναισθήματα, ούτω ώστε σε περίπτωση που υπάρξει εγκυμοσύνη, να είναι εκεί το αρσενικό δίπλα από το θηλυκό μέχρι να τελειώσει η εγκυμοσύνη. Εμείς όμως δεν είμαστε πρωτόγωνοι άνθρωποι. Δεν ζούμε σε πρωτόγωνες φυλές. Ζούμε στη σύγχρονη εποχή που υπάρχει ο θεσμός του ρομαντικού έρωτα και που όσοι από εμά έχουμε επιχειρήσει ή έχουμε επιλέξει να ζήσουμε μια ρομαντική σχέση, γνωρίζουμε πόσο μεγάλη επίδραση έχει στη ζωή μας μια ρομαντική σχέση. Δηλαδή, αν ανοίγουμε το σπίτι μας και βάζουμε μέσα έναν άνθρωπο, και δεν λέω το σπίτι μας δεν είναι μόνο το σπίτι που μένουμε, αλλά και τη ψυχή μας, την καρδιά μας, και βάζουμε μέσα έναν άνθρωπο προτού να τον ελέγξουμε καλά-καλά, να δούμε τι καπνό φουμάρει, όπω λέγεται στην καθομιλωμένη, να δούμε αν όντω είναι αυτό που δείχνει, να δούμε αν όντω οι προθέσει του είναι γνήσιε, είναι ειλικρινεί και είναι αγνέ, να δούμε αν τα κίνητρά του είναι αυτά που λέει πω είναι, να δούμε τέλο πάντων αν αυτό ο άνθρωπο είναι εντάξει ή όχι, και αν τα λόγια του συμβαδίζουν με τι πράξει του και αν τυχόν χρησιμοποιεί τέτοιε τεχνικέ όπω αυτέ που έχει περιγράψει ο Χάρη στο άρθρο για να προσελκύσει κοντά του ανθρώπους με σκοπό να τους χρησιμοποιήσει. Οι άνθρωποι που εάν διαγνωστούν θα, θα, θα πάρουν τη διάγνωση ναρκισιστές είναι, είναι αυτοί που θέλουν να τρέφουν το άρρωστο εγώ τους έχοντας γύρω τους ανθρώπους από τους οποίους να ρουφούν την ενέργεια. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα να το ακούς όταν είσαι μόνος, όταν έχεις ερωτική μοναξιά, όταν έχει ερωτική ερημιά, έχουμε χρησιμοποιήσει εδώ στο κανάλι μα αυτή την έκφραση. Όταν ένα άνθρωπο μείνει για πολλά χρόνια χωρί αγάπη, μπορεί να διψάει για αγάπη. Οπότε ένα άνθρωπο που φαίνεται καλός αρχικά και φαίνεται πρόθυμο να συνδεθεί μαζί μα ερωτικά, μπορεί να είναι τόσο μεγάλη επιθυμία του να νιώσουμε έναν άνθρωπο κοντά μα, που να αγνοήσουμε τα πρώτα σημάδια, τις κόκκινες σημαίες που πάντοτε, μα πάντοτε, μα πάντοτε στέλνει τον gut instinct μας ή αλλιώς η διέστησή μας. Έχω μιλήσει με χιλιάδες ανθρώπους στη διάλυση των γάμων τους ή των σχέσεων τους. Ένα πράγμα το οποίο έχω παρατηρήσει είναι ότι όλοι, μα όλοι, μα όλοι ανεξαιρέτως μου λένε το τάδε χαρακτηριστικό της πρώην γυναίκα μου, του πρώην άνδρα μου, της πρώην φιλενάδα μου, του πρώην φίλου μου, το οποίο τώρα παίζει ουσιαστικό ρόλο στο να μην θέλω να είμαι πλέον μαζί του, το είχα προσέξει ή μαζί τη, το είχα προσέξει από την πρώτη στιγμή. Δεν θα ξεχάσω μία περίπτωση μια κοπέλα που μου έλεγε ότι την πρώτη φορά που είχε δει τον πρώην άνδρα τη, είχε έρθει κοντά μου για μία περίπτωση γονική αποξένωση, Δηλαδή είχε χωρίσει από τον πρώην άντρα τη και αυτό είχε καταφέρει να πάρει τα παιδιά με το μέρο του, να στερήσει τα παιδιά από τη μητέρα κτλ. Πολύ πονεμένη ιστορία. Μου έλεγε ότι την πρώτη φορά που τον είχε συναντήσει, είχε σκεφτεί τι άγριο χωριά τη, με την έννοια ότι δεν έχει ευγενικού τρόπου είναι αυτό ο άνθρωπο. Αλλά λέει ήταν πολύ όμορφο, ήταν ωραίο παιδί, αυτή ήταν πολύ νεαρή, ήταν 22 ετών, ήταν φοιτήτρια. Δεν σκέφτηκε ούτε. Ε, αν ταιριάζει με αυτόν τον άνθρωπο, ούτε αν έχουν παρόμοιε αρχέ και αξίε και ιδανικά, άφησε τον εαυτό τη να ερωτευτεί αυτόν τον άνθρωπο, ε, επειδή είχε μεγαλώσει και σε μια οικογένεια που δεν είχε λάβει αγάπη και στοργή, αγάπη και προδέρ, που λέμε κι εμεί, που λέμε εδώ στο κανάλι. Και στην πορεία, μετά από 10 χρόνια γάμου και δύο παιδιά και έντονες διαφωνίες και καταστάσεις βίες και αυτά, μου λέει το χωρίζω γιατί είναι ένας χωριάτης και άγριος. Και θα σου πω ότι την πρώτη φορά που τον είδα στο κλαμπ και ήρθε να με φλερτάρει, γύρισα και είπα στη φίλη μου, ου σιγά που θα ασχοληθώ εγώ με αυτόν τον χωριάτη και άγριο. Όμως επειδή υπερνίκησε η επιθυμία της για ερωτική σχέση, υπερνίκησε η... η λαχτάρα της για ρομαντισμό, η λαχτάρα της για ρομάντζο, η λαχτάρα της για να ζήσει το παραμύθι του ρομαντικού έρωτος, τα, τα πράγματα που είδε στην αρχή είναι αυτά που είπε και στο τέλο. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο να προστατεύσει τον εαυτό σου από τι κόκκινε σημαίε που είναι εκεί μπροστά σου. Ε, το επόμενο βιβλίο που ξεκινώ να γράφω αυτέ τι μέρε έχει αυτό το θέμα. Το θέμα του πώ μπορώ να βρω την αγάπη στη ζωή μου. Και ελπίζω να καταφέρω να αποτυπώσω στο επόμενο βιβλίο. Ε, με επάρκεια όλες αυτές τις ε, συμβουλές που νομίζω ότι μπορεί να είναι χρήσιμες για όλους μας για το πώς να καταφέρουμε να μην έχουμε αυτοσκοπό στη ζωή μας τον έρωτα να μην ε, ε, αφήνουμε τον εαυτό μας να είμαστε εύκολη και βορά στους ε, ε, ανθρώπους τους αδιάγνωστους στους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να αγαπήσουν προσποιούνται ότι αγαπούν, προσποιούνται ότι ερωτεύονται και θέλουν τους άλλους ανθρώπους για να τους απομυζούν συναισθηματικά, ψυχικά, ενεργειακά, οικονομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ξέρω ότι δεν έχω απαντήσει πλήρως στο ερώτημα. Επιφυλάσσομαι γιατί γράφω βιβλίο πάνω στο θέμα. Καλό βράδυ σε όλους, την αγάπη μου. Στην περιγραφή του βίντεο θα βάλω το σύνδεσμο από το προφίλ του Χάρη στο Facebook και να δείτε αυτούς γιατί είναι ανάρτηση. Φιλιά! Καλό βράδυ!